Αλεξούλης πάντα. Θα κάνει μια πολύ ωραία σέντρα το σούτ του Καραπιάλη και είναι γκολ. Ένα εκπληκτικό γκολ από τον Βασίλη Καραπιάλη. Έχουμε τον Αλεξούλη να κάνει τη σέντρα και πανηγυρίζουν δικαιολογημένα. Δεν μπορείτε να διανοηθείτε το τι γίνεται. Ήμασταν τόσο δεμένοι, τόσο φίλοι, τόσο... όχι μόνο φίλοι, και οικογενειακοί φίλοι. Μιλάμε για οικογένειες, για μανάδες, για πατεράδες κτλ. Για παιδιά. Που κανένας δεν ήθελε να φύγει από τη Λάρισα. Κανένας δεν ήθελε να φύγει. Φεύγοντας κάποιοι ποδοσφαιριστές από εμάς, θέλω να πιστεύω ότι δεν είχε και τους ανάλογους συμπαραστάτες μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Αλλά παρόλα αυτά, με το ταλέντο που το ξαναλέω πάλι και με την ποιότητα του παιχνιδιού που είχε, βοήθησε με το παραπάνω την ομάδα της Λάρισας και τον εαυτό του, αλλά και τα υπόλοιπα παιδιά τα οποία υπήρχαν την επόμενη χρονιά στη Λάρισα. Και αρχίσανε αυτά τα πράγματα που αρχίσανε. Με αποκορύφωμα μία χρονιά πρώτο φύγω εγώ να κινδυνέψουμε και να σωθούμε τελευταία αγωνιστική. Και την επόμενη χρονιά του 91 να φύγω. Όταν μιλάμε για τον Βασίλη Καραπιάλη εκείνη την εποχή, μιλάμε για ένα σούπερ στάρ του ελληνικού ποδοσφαίρου. Λογικό και επόμενο λοιπόν το καλοκαίρι του 91, το σύριαλ της μεταγραφής, αν και σύντομο, να είναι και πολύκροτο και αξέχαστο. Από τη μια τα οικονομικά της Λάρισας εκείνη την εποχή και από την άλλη θέληση του ίδιου του ποδοσφαιριστή, έκαναν πραγματικότητα τη μεγαλύτερη σας μεταγραφή της σύγχρονης εποχής. Εγώ με μια σωστή λειτουργία και μια σωστή διοίκηση δεν είχα σκοπό να φύγω από τη Λάρισα. Αυτοί θέλανε να με πουλήσουν. Θέλανε να με πουλήσουν και με το ζόρι. Δηλαδή, εγώ έλεγα δεν θέλω να φύγω. Αυτοί λέγανε ότι θα φύγει γιατί έχουμε οικονομικό πρόβλημα, χρειαζόμαστε λεφτά. Και λέω πού να πάω. Μου λέει στον Παναθηναϊκό. Έχουμε πρόταση στον Παναθηναϊκό. Λέω εγώ δεν θέλω να πάω στον Παναθηναϊκό γιατί δεν θέλω να πάω στον Παναθηναϊκό. Πώς να πάω. Με το ζόρι δηλαδή. Όχι να μιλήσουμε, να κάνουμε έτσι κι αλλιώς. Όταν πήραν την απόφαση να δώσουν τον Καραπιάλη οι τότε διοικούντες, εγώ ήμουν εκτός διοίκησης τότε, ο Βασίλης ο Καραπιάλης, ο Παπαγεωργίου και ο Καραπιάλης βρισκόμασταν στο μαγαζί του και εκείνο το βράδυ έκλαιγε και έλεγε αρχηγέ, εγώ δεν θέλω να φύγω από τη Λάρισα. Ο Βασίλης ο Καραπιάλης δεν ήθελε να φύγει ποτέ από τη Λάρισα. Πλησίαζαν μεταγραφές προς το τέλος. Αποφασίσαμε να πάμε διακοπές. Ψάχναν να με βρούνε, με απειλούσαν ότι θα σε κρεμάσουμε το δελτίο στο ταβάνι απάνω άμα δεν φύγεις. Είχα βρεθεί σε ένα πραγματικά διέξοδο. Δεν ξέρω τι να κάνω. Ήταν ένα οικονομικό όφελος, το οποίο ήταν, για μας ήταν πάρα πολύ μεγάλο για την εποχή. Νομίζω ότι η παραμονή του, εκτός αυτού, ξέχασα να σας πω, πίσω υπήρχε ένας άλλος αντικαταστάτης, ο συγχωρημένος ο Μήλος, ο οποίος και οι γινωμένες συζητήσεις και με τους ποδοσφαιριστές και με τους φίλους του με συζήτηση και με τον προπονητή είχαν τον Μπόνεφ, καθίσαμε στο τραπέζι και μου λέει και πρόεδρε δώστε τον ό,τι μπορεί να προσέφερε στην Λάρισα να φύγει γιατί θα μας δημιουργήσει πρόβλημα. Μετά μπήκε και ο Ολυμπιακός στη μέση, ήρθαν οι άνθρωποι του Ολυμπιακού, ήρθε ο κύριος Μπανασάγης, ο κύριος Μίχος στον Πλαταμόνα και με βρήκανε καλοκαίρι, 29 του μηνός, 31 τελείωνε μεταγραφές. Μιλήσαμε λίγο εκεί. Και εκεί έγινε η πρώτη συζήτηση ουσιαστική. Ότι εδώ ήρθαμε όχι για να μιλήσουμε πια, ξέρεις τι θέλουμε, θα σε πάρουμε στο Μάξι, θα σε πάμε στον Πειραιά. Βέβαια κάτι τέτοιο δεν ήθελε ο Βασίλης. Έφυγε λίγο πιο εκεί γιατί εγώ δεν θα ήθελα να είμαι μπροστά για να πει τα οικονομικά θέματα με τον Νίκο τον Πανασάκη. Εν πάση περιπτώσει τελειώνει αυτή η βραδιά. Τη δεύτερη φορά που ξαναπήγαμε στη Λάρισα μαζί με τον Πέτρο τον Νίκο, τον βρήκαμε στο μαγαζί του. Είχε μια καφετέρια εκεί ο Βασίλης ο Καραπιάλης. Και κατά καλή μας τύχη και δική του και δική μας, ήταν μαζί και ο Γιάννης ο Βαλάωρας. Ο οποίος έπαιξε καταλυτικό ρόλο να πάρει ο Βασίλης την απόφαση να έρθει στον Ολυμπιακό. Φυσικά, πριν γίνουν όλα αυτά που σας λέω, είχαμε κάνει άλλες 2-3 επαφές με τον πρόεδρο της Λάρισας, τον κύριο Σαμαρά, ο οποίος ήθελε να το δώσει έξω από Παναθηναϊκό. Ήταν στο εξοχικό του, σε ένα χωριό έξω από τη Λάρισα και εκεί ας πούμε μας φιλοξενεί πάρα πολύ καλά, θα το θυμάμαι ειλικρινά, τον κύριο Σαμαρά, άσχετα αν μιλούσε και με Παναθηναϊκό ταυτόχρονα, ήταν πάρα πολύ καλός μαζί μας και εκεί λέξαν και κάποια πράγματα παραπάνω, είπαμε κάποια πράγματα παραπάνω και φτάσαμε στην απόφαση ότι μάλλον καταλήγουμε για Ολυμπιακό. Αυτοί το δέχτηκαν με ανακούφιση βέβαια. Τα λεφτά ήταν πολλά. Και
στις 31, τελευταία μέρα των μεταγραφών το μεσημέρι, φύγαμε από εδώ από τη Λάρισα, εγώ μαζί με τον κουμπάρο μου μόνοι μας. Η διοίκηση μόνη τους σε άλλο αυτοκίνητο, λες και ήμασταν εχθροί. Αφού η επίσημη Λάρισα τον είχε ξεχάσει παντελώς και διαπραγματεύονταν με τον Σαλιαρέλη για το αντίτιμο που θα έπαιρνε η ομάδα, μετά από 6-7 ώρες συμφωνήσαμε κι εμείς όταν είδαμε ότι η Λάρισα πλέον έχει κλείσει τις πόρτες για τον Βασίλη και υπέγραψε στον Ολυμπιακό. Τα πράγματα δεν ήταν καλά και για μένα προσωπικά και ήθελα αυτή την περίοδο να μπορέσω να κάνω μια μεταγραφή. Η ατμόσφαιρα ήταν βαριά για μένα και να πάω σε μια ομάδα η οποία θα μπορούσε να εκπληρώσει τους στόχους μου. Και επειδή από μικρό παιδί ήμουν Ολυμπιακός, ήθελα να καταλήξω στον Ολυμπιακό. Την πρώτη σκέψη που είχα στο μυαλό μου ήταν πώς θα μπορέσουμε να σώσουμε την ομάδα. Από εκεί και πέρα έβαλα δεύτερο στόχο το να φύγω και να συνεχίσω την καριέρα μου σε μια άλλη ομάδα. Βέβαια, η διοίκηση τότε του κυρίου Σαμαρά ήθελε να με πουλήσει, αλλά μόνο στον Παναθηναϊκό, γιατί είχαν όλο το διοικητικό συμβούλιο της ομάδος ήταν Παναθηναϊκοί. Εκτός αυτού, αυτός είχε διάφορους φίλους από εδώ που τον πιέζαν, διότι ο Καραπιάς μπορεί να είναι καλός στο μυαλό για ποδοσφαιριστής. Από εκεί και πέρα δεν είχε δική του προσωπικότητα να κάνει. Είχε διάφορους φίλους που έκανε παρέα και τον παροτρύναν. Και εκεί παρεξηγηθήκαμε και όλα και με τον κύριο Βαρδινογιάννη, τον οποίο τον εκτιμώ και τον πραγματικά ήταν ένας πολύ αξιόλογος πρόεδρος. Φτάσανε στο σημείο να με απειλήσουν μέχρι να με κρεμάσουν το δελτίο, αν δεν πήγαινα στον Παναθηναϊκό. Πράγματι, κάποιοι φίλοι μου κλείσανε ραντεβού με τον κύριο Βαρδινογιάννη. Κατεβήκαμε στην Αθήνα ένα βράδυ, πήγαμε στο σπίτι του, μιλήσαμε. Την άλλη μέρα ξαναγυρίσαμε πίσω στη Λάρισα. Τους είπα όλους στη διοίκηση ότι εγώ δεν πρόκειται να φύγω για τον Παναθηναϊκό. Εάν δεν θέλουν να με πουλήσουν σε άλλη ομάδα, καλύτερα είναι να μείνω στη Λάρισα εδώ και να συνεχίσω την καριέρα μου. Και εκείνο το βράδυ έκλαιγε και έλεγε: Αρχηγέ, εγώ δεν θέλω να φύγω από τη Λάρισα. Ο Βασίλης ο Καραπιάλης δεν ήθελε να φύγει ποτέ από τη Λάρισα. Δεν μου άρεσε ο τρόπος που θέλαν να μου δώσουν τη μεταγραφή η Λάρισα. Ήταν σαν μία απειλή και κάτι τέτοιο δεν μου άρεσε εμένα, γιατί είμαι τέτοιος χαρακτήρας. Και πήγαινα. Είναι η τελευταία μέρα των μεταγραφών, 31 Ιουλίου, και φεύγουμε από τη Λάρισα γύρω στις 3-4 ώρα το μεσημέρι, συνοδευόμενος από τους κυρίους του Ολυμπιακού και τον κουμπάρου μου, για να κατέβουμε κάτω στον Πειραιά. Η διοίκηση Λάρισας είναι μόνη τους, σε άλλο αυτοκίνητο, και δίνουμε ραντεβού κάτω στα γραφεία του κυρίου Σαλιαρέλη. Με τις διαπραγματεύσεις, γιατί έπρεπε να πάρω τα χρήματα αυτά τα οποία είχαμε συμφωνήσει για προκαταβολή. Και οι υποσχέσεις του Σαλιαρέλη ήταν: θα στα δώσω μετά από μισή ώρα, έρχονται τώρα, έχουν τα χρήματα, δεν έρχονται εκεί, ξανά πίσω, μπρος, σήμερα, εδώ, αύριο. Και εκεί πέρα, βέβαια, μετά από διαπραγματεύσεις 5-6 ώρων, αφού η επίσημη Λάρισα τον είχε ξεχάσει παντελώς και διαπραγματεύονταν με τον Σαλιαρέλη για το αντίτιμο που θα έπαιρνε η ομάδα, μετά από 6-7 ώρες συμφωνήσαμε κι εμείς όταν είδαμε ότι η Λάρισα πλέον έχει κλείσει τις πόρτες για τον Βασίλη και υπέγραψε στον Ολυμπιακό. Και εκείνο που έχω να πω ότι εκτός από τις άλλες μεταγραφές οι οποίες είχαν γίνει πιο πριν, που φύγανε οι παίχτες από τη Λάρισα, φεύγοντας και ο Καραπιάλης εκείνη την εποχή, για μένα μπήκε πλέον η ταφόπλακα για τη μετέπειτα άσχημη πορεία της ΑΕΛ. Ένιωσα μια ανακούφιση, έτσι φύγαν όλα από πάνω μου. Βέβαια γύριζα στη Λάρισα και το κλίμα ήταν πάρα πολύ φορτωμένο. Εγώ διατηρούσα και ένα μαγαζί στην κεντρική πλατεία της Λάρισας. Όλοι οι φίλοι μου ήταν εκεί, άλλοι κλαίγανε, άλλοι ήταν χαρούμενοι. Δεν κάθισα πολύ, πήγα χαιρέτησα τους δικούς μου και την άλλη μέρα γύριζα στην Αθήνα. Τώρα είχα στο μυαλό μου πώς θα μπορέσω να βοηθήσω την καινούργια μου ομάδα. Αυτό ήταν ο πρώτος στόχος μου.